συνεδριάζουν αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες για την έκτη δόση στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο κούρεμα του ελληνικού χρέους. Το κούρεμα το οποίο δεν θα γίνει σε όλο το χρέος. Ναι. Τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει αυτά, ναι. Η αντίστροφη μέτρηση για τη λύση που θα επιλεγεί τελικά για το ελληνικό χρέος έχει ήδη ξεκινήσει. Βαθύ κούρεμα και παιχνίδι με τη φωτιά. Σε λίγο θα δείτε και τύπο Παπανδρέου και τύπο Σαμαράς. Η Τρόικα πιέζει, εξακολουθεί να πιέζει και όλα είναι στον αέρα. Θα αρχίσω να λέω για κουρέματα, ξυρίσματα. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα. Τόσες συμφωνίες, αγάπη μου, τον Μπετόβεν να ήσουν. Πρε, όχι κούρεμα. Από τρίγους θα μας κάνουν. Χαλάωα θα μας κάνουν. Αφήστε τον σε μένα. Αφήστε τον σε μένα. Και πέφτω στα τέσσερα έτσι. Μισό λεπτό, είναι τηλέφωνο, είναι ο πόνος μιας μάνας. Και όταν υπάρχει πόνος μάνας, δεν μπορώ να με διακόψω. Τηλεφωνεί μια μάνα και το παιδί της και δεν θα διακόψω τον ήρωμά μου. Είναι σοβαρό και αυτό. Να ακούσω, παρακαλώ την κυρία. Παρακαλώ. Ένα απόγευμα λοιπόν, μπήκα στο δωμάτιό του χωρίς να χτυπήσω την πόρτα και μου έδωσε την εντύπωση ότι ευνανιζόταν. Πώς σε έδωσε την εντύπωση, ήταν έτσι καλυμμένος, ήταν σε μια διαδικασία έτσι, πώς να το πω, μοναχική. Γιατί τα παιδιά μας πολλές φορές είναι στο δωμάτιο, κλείνουν. Κάνουν πως την παίζουν, αλλά δεν. Σε χαμηλό φωτισμό, το ξέρουμε όλοι. Ακριβώς αυτό που περιγράφεται και ήταν. Τύπος το κατάλαβε, καλή είναι ερώτηση. Μπήκε μέσα, δεν αποκατέβαινε η κουβέρτα πάνω κάτω, τρελίσε. Ήταν και στα τελειώματα και δεν σταμάτησε το παιδί. Θα έχει κλείσει και τα μάτια από την ξηρόκαυλα αυτή. Εσύ, κυρία μου, γιατί μπήκε χωρίς να χτυπήσει. Το παιδί στο δωμάτιό του είναι, τι να κάνει. Θα περάσει μισή ώρα. Δεν θα συνομιλήσεις. Για ό,τι τσουλάει και το παίρνουν όλοι. Εκείνο που ξέρει πώς συζητάγανε τώρα που είχα έρθει νωρίς το πριν, είχαν μια κουβέντα εδώ περί σεξ και το θέμα συζήτηση ήταν ποιος στο σεξ ευχαριστιέται περισσότερο, ο άντρας ή η γυναίκα. Και λέει ο άντρας, λέει ο άντρας βέβαια, και του λέει η γυναίκα, είσαι ανόητος, του λέει. Γιατί λέει μανόητος, λέει αυτό, λέει, δεν πες με ένα επιχείρημα, το καταλάβω γιατί η γυναίκα. Του λέει μισό λεπτό, του λέει η γυναίκα. Αν σε τρώει, του λέει το αυτί σου και βάζει το μέσα το δάχτυλο και το ξύσεις. Ποιο ευχαριστιέται πιο πολύ, το δάχτυλο ή το αυτί, ρε βλάκα. Ευλάκα. Είναι ένα επιχείρημα. Ευλάκα. Ζεσταίνομαι. Εγώ να δεις. Μισό λεπτό, γιατί συνεχίζει η μητέρα. Παρακαλώ, το τηλέφωνο. Ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό. Εάν θεωρεί ότι στο μέλλον θα έχει κάποιο πρόβλημα στα γεννητικά του όργανα, εάν το κάνει αυτό συχνά. Και αν θα έχει πρόβλημα στη σεξουαλικότητά του μετά. Νομίζω μπορώ να σου δώσω μια απάντηση και θα την καταλάβεις. Με έχεις δει να έχω πάθει τίποτα. Μια χαρά δεν είναι. Εκείνο τους καιρούς νομίζω δεν σήκωσα το κεφάλι μου από το διάβασμα. Είχα πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Μη φοβάσαι τίποτα. Αυτό εδώ τι είναι. Πρέπει να γυμναστώ εγώ επιγόντως. Δεν είναι. Είδα ένα καταπληκτικό όργανο διαφημίσεις και σκέφτομαι να το πάρω. Δεν ξέρω να μου πάει. Να το δούμε μαζί. Γι' αυτό και εμείς του προτείνουμε αυτό το θαυματουργό καινοτόμο μηχάνημα που είναι ειδικά σχεδιασμένο για να γυμνάζει όλες τις νοητικές ομάδες. Όλες τις νοητικές. Πάρα πολύ ωραίο. Να σημειωθεί παρακαλώ ότι χάρη στο βολικό του μέγεθος. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Παντού. Και στο γραφείο. Αν δεν ακόμα κάθεστε. Γυμναστείτε. Ένα-δύο. Παίρνει και ο άντρας τη χαρά ότι κάτι ακόμα δουλεύει. Είναι και για μεγάλες ηλικίες, δεν είναι παρηγοριά αυτό. Τώρα με συγχωρείς, με φαντάζεσαι εμένα έτσι, δηλαδή συγγνώμη, δηλαδή. Ξέρω. Παίξ' την Λεβέντη. Αμάν! Βράχος μπροστά μας. Μα και ο άντρας, μην νομίζεις, προχθές νυχτερινή βάρια ταρήφα ταξιτζής, που ξέρεις ο ταξιτζής όταν μπαίνουν παλιά γυναίκες, και μπαίνει μέσα στο ταξί κοπέλα, σαν τα κρύα τα νερά, κουμπίνει που ξεβράκονται, τσιτσίδι. Και του λέει, πάμε ανάδεισο. Την κοιτάει τα ρήφα, σε πάνω μέχρι κάτω, με στάσεις στο ενδιάμεσο. Ξέρεις πώς το περνάμε το ενδιάμεσο, έτσι, αδιάφορα. Ξεκινάει λοιπόν, πάει ένα φανάρι, σταματάει, την ξανακοιτάει πάλι. Το σκεφτόταν. Την ξαναπάει σε ένα φανάρι παρακάτω, τώρα έχει να πάει από το σύνδεγμα στην ανάδεισο και κάθε φανάρι σταμάταγε.
Λοιπόν, την κοίταγε πάνω κάτω, οπότε την ήρθε, λέει και αυτή με σεξουαλικό επενόμενο, λέει, τι συμβαίνει, του λέει. Δεν έχει ξαναδεί και μια γυναίκα. Μόνο και μια γυναίκα έχω δει, λέει, πορτοφόλι δεν βλέπω κι ανησυχώ. Δηλαδή, τελειώσαν αυτά. Το πορτοφόλι. Το μπουρδέλο σπίτι δεν ξαναγίνεται. Πες, κυρία μου, εσύ. Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στον κύριο Παπανδρέου? Να σκοθεί να φύγει από εδώ. Να φύγει. Να πάει να φύγει. Να τελειώσουμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Πενάμε. Μία σύνταξη μικρή παίρνει. Θα το ψηφίσετε. Παναγία μου, να μου κοπεί το χέρι. Το μήνυμά σας στο Γιωργάκη. Το Γιωργάκη. Ποιο Γιωργάκη? Το Γιωργάκη Παπανδρέου, τον μικρό. Μιλάει για αυτό το χαζό που βλέπουμε στην τηλεόραση. Άστε με τα στενιά. Τίποτα. Κάπα, κάπα! Κακόμα σου λέει! Ακριβώς. Τέρμα! Τελείωσε! Αυτό είναι το κόμμα! Δώσε! Τώρα θα σου έλεγα να μαλαντρέπουμε να πούμε. Γιατί ο Γιωργάκης και όλοι και 300 και 300 να πούμε. Δώσε! Μπούλα στο σώμα σου! Μου σου δω καμιά! Όπως περνάς ωραία! Πού στα μούντρα σπαλιόβρια!